Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον αέρα η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Ιλιάνα Μάνοκιαν. Η πρόταση για την απόσυρση των στρατευμάτων από τα σύνορα Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν παραμένει σε ισχύ. Αυτό ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας απαντώντας σε ερώτημα του Sputnik Armenia. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, η αρμενική πλευρά έκανε πάντα μια πρόταση για την κατοπτρική απόσυρση των στρατευμάτων από τα διακρατικά σύνορα και αυτή παραμένει σε ισχύ, αναφέρει η ανακοίνωση. Η Αρμενία, όπως σημειώνει το Υπουργείο Εξωτερικών, είναι έτοιμη να ξεκινήσει συζητήσεις για το θέμα αυτό το συντομότερο δυνατό. Η απόσυρση των στρατευμάτων από τα σύνορα, σύμφωνα με το Ερεβάν, θα πρέπει να βασίζεται στους τελευταίους χάρτες του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Σοβιετικής Ένωσης. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έδωσε απάντηση στο ερώτημα σε ποια σημεία της ειρηνευτικής συνθήκης η Αρμενία και το Αζερβαϊτζάν δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε τελική συμφωνία. Παράλληλα, στο Υπουργείο Εξωτερικών της Αρμενίας επισημάνθηκε ότι οι προτεραιότητες της Αρμενίας είναι η αναγνώριση της εδαφικής ακεραιότητας των δύο χωρών, η όσο δυνατόν συντομότερη έναρξη των εργασιών για την οριοθέτηση και την χάραξη των σύνορων με βάση τους τελευταίους χάρτες του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Σοβιετικής Εποχής και η απεμπλοκή των επικοινωνιών στην περιοχή με βάση την κυριαρχία, τη δικαιοδοσία, την αμοιβαιότητα και την ισότητα. Το Αζερβαϊτζάν έχει συμφωνήσει με τις αρχές άρσης του αποκλεισμού των διάβλων επικοινωνίας. Τώρα η αρμενική πλευρά αναμένει από το Αζερβαϊτζάν να επιβεβαιώσει δημοσίως τη συμφωνία. Αυτό δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας Αρμέν Γκριγοριάν σε συνομιλία με δημοσιογράφους. Υπενθύμησε ότι η Αρμενία συνεχίζει να επιμένει ότι κάθε υποδομή που πρόκειται να ξεμπλοκαριστεί πρέπει να είναι υπό την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της συγκεκριμένης χώρας και ότι ο αποκλεισμός πρέπει να γίνει με βάση τις αρχές της ισότητας και της αμοιβαιότητας. Αυτές είναι οι βασικές αρχές στο πλαίσιο των οποίων είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε. Η Αρμενία θα συνεχίζει να εργάζεται για την άρση του αποκλεισμού της κοινής περιφερειακής υποδομής, είπε ο Γκριγοριάν, υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι οι θέσεις της Αρμενίας και του Ιράν συμπίπτουν στο θέμα της απεμπλοκής των διάβλων επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο του σχεδίου Σταυροδρόμου Ειρήνης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας Νίκολ Πασινιάν με την τήρηση αυτών των αρχών, μπορεί να επιτευχθεί πρόσθετη σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Η αρμενική πλευρά συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με το Αζερβαϊτζάν για την κατοπτρική απόσυρση των στρατευμάτων με βάση τα αποτελέσματα της περίοδου από 1974 έως 1978. Αυτό δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Αρμενίας Αρμέν Γκριγοριάν σε συνομιλία με δημοσιογράφους. Η ιδέα της κατοπτρικής απόσυρσης εκφράστηκε για πρώτη φορά από τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν τον Μάιο του 2029, όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Αζερβαϊτζάν εισέβαλαν στο κυρίαρχο έδαφος της Αρμενίας σε διάφορες περιοχές του Σιουνίκ και του Γεγαρκουνίκ. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ελπίζουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας, απαντώντας σε παρατήρηση δημοσιογράφων ότι το Αζερβαϊτζάν είχε πει νωρίτερα ένα κατηγορηματικό όχι στην πρόταση της αρμενικής πλευράς. Ο Γκριγοριάν δεν ήθελε να σχολιάσει τις αλλαγές στο τελευταίο κείμενο που υπέβαλε η Αρμενία αναφορικά με τη συνθήκη ειρήνης, στο οποίο το Αζερβαϊτζάν αντέδρασε θετικά. Συγκεκριμένα, το Αζερβαϊτζάν σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος και η τελευταία πρόταση είναι διαφορετική από τις προηγούμενες. Υπάρχουν πολλά σημεία που είναι αποδεκτά για αυτούς. Θα μιλήσουμε για αυτό στο μέλλον, όταν θα έχουμε πιο σαφή πρόοδος όσον αφορά την ειρηνευτική συμφωνία.
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με την έννοια ότι υπάρχει ανταλλαγή κειμένων. Ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρξει η ευκαιρία για πιο ουσιαστικές συζητήσεις και ως αποτέλεσμα αυτών θα μιλήσουμε πιο ξεκάθαρα δημοσίως, δήλωσε ο Γρηγοριάν. Όσον αφορά το ερώτημα αν αναμένονται διαπραγματεύσεις Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν στο μέλλον, ο Γρηγοριάν σημείωσε ότι η Αρμενία έχει εκφράσει ετοιμότητα. Τώρα περιμένουν την αντίδραση των εταίρων τους. Δεκαεπτά άτομα υπέβαλαν την υποψηφιότητά τους για συμμετοχή στις προεδρικές εκλογές του Αζερβαϊτζάν. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, Μαζαχίρ Παναχόβ, σε συνομιλία με δημοσιογράφους, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Ο ίδιος σημειώσε ότι 7 από τα 17 άτομα των οποίων η υποψηφιότητα έχει εγκριθεί έχουν ήδη υποβάλει υπογεγραμμένα φύλλα και άλλα απαραίτητα έγγραφα στην Επιτροπή για την καταχώρηση των υποψηφιότητών τους. Οι υποψηφιότητες 3 ατόμων έχουν ήδη καταχωρηθεί, ενώ τα έγγραφα 4 ατόμων θα εξεταστούν στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής τις επόμενες ημέρες. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 23 εχμάλωτοι πολέμου στο Αζερβαϊτζάν, εκ των οποίων οι 17 είναι άνθρωποι που εχμαλωτίστηκαν ως αποτέλεσμα της επίθεσης του 2023. Τα παραπάνω δήλωσε στον Νόβοστη ο Άργιστη Καραμιάν, πρόεδρος της Ειρηνευτικής Επιτροπής της Αρμενίας. Ο ίδιος σημειώσε επίσης ότι υπάρχουν αναφορές για την αναγκαστική εξαφάνιση 32 ατόμων κατά τη διάρκεια του πολέμου των 44 ημερών, αν και το Αζερβαϊτζάν αρνείται αυτό το γεγονός. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής δήλωσε ότι στις 19 Σεπτεμβρίου του 2023, ως αποτέλεσμα της επίθεσης του Αζερβαϊτζάν, οι ένοπλες δυνάμεις είχαν 223 θύματα, 25 εκ των οποίων ήταν άμαχοι. Μεταξύ των θυμάτων υπήρξαν 5 ανήλικοι νεκροί. Προκειμένου να επεκτείνει και να αναπτύξει αμοιβαία επωφελής σχέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, η Αρμενία έχει συνάψει διπλωματικές σχέσεις με 3 ακόμη χώρες το 2023. Το Trinidad και τον Μπάγκο, τη Σαουδική Αραβία και την Μποτσουάνα, έγραψε σχετικά στο μικρόβλογκ της X η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Άννη Μπανταλιάν. Τώρα, ο αριθμός των χωρών με τις οποίες η Αρμενία έχει διπλωματικές σχέσεις είναι 182, σημείωσε η διπλωμάτης. Μετά τις γενοκτονικές επιχειρήσεις στο Αρτσάχ, την εθνοκάθαρση μετά την εκάθαρση του εδάφους από τους αυτόχθονες Αρμένιους, το Αζερβαϊτζάν κήρυξε πόλεμο στις αρμενικές αξίες. Η Κρατική Υπηρεσία Προστασίας του Ιστορικού Περιβάλλοντος αναφέρει ότι αυτή τη φορά οι Αζέροι κατέστρεψαν το Χατσκάρ στη μνήμη των Αρούτ Μπανταλιάν και Γκαγίκ Μνατσακανιάν στην οδό Ντανιέλ Βαρουζά στην πόλη Μαρτακέρτ. Η Σταυρόπετρα Χατσκάρ είχε αναγεθεί τον Οκτώβριο του 2029 με την ιδέα και τα προσωπικά κονδύλια του πατέρα του Χαρούτ Μπαμπαγιάν, Ραχίτ Μπαμπαγιάν. Η πύλη Βάιν Ενθουσιάστ κατέταξε την Αρμενία μεταξύ των 7 πολλά υποσχόμενων αμπελουργικών περιοχών που θα πρέπει να βρίσκονται στο ραντάρ των εινόφυλων. Για τους εινοπαραγωγούς στην Αρμενία, το παλιό έχει ξαναγίνει καινούριο. Οι ενδείξεις για την εινοποίηση στην Αρμενία χρονολογούνται τουλάχιστον 6.000 χρόνια πριν. Σήμερα αναβιώνουν αρχαίες τοποθεσίες και ποικιλίες σταφυλιών. Η Αρμενία κερδίζει γρήγορα παγκόσμια αναγνώριση για ένα σύνολο κρασιών που έχουν τον τέλειο συνδυασμό αναγνωρισιμότητας και μοναδικότητας, δημιουργώντας μια ικανοποιητική ιντρίγκα στους καταναλωτές, σημειώνει το δημοσίευμα. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια.